Καλησπέρα από την βραδινή Θεσσαλονίκη. Όμορφη βραδιά, αλλά θέλω να πω λίγο 2-3 πραγματάκια που με ζορίζουν. Βγήκαμε με την παρέα μου να περάσουμε λίγο καλά. Πήγαμε σε ένα μαγαζί. Έχουμε ρυθμίσει ποιος θα πιει, τι θα πιει, ποιος θα οδηγήσει. Βλέπω πιτσιρίκια, γεμάτο το μαγαζί, πίνουν, περνά καλά. Και έρχεται η ώρα να βγούνε, να πάρουν τα αυτοκίνητα, να πάρουν τις μοτοσυκλέτες. Άντε, όχι καθόλου άντε. Εκτός του ότι παίρνεις το λαιμό σου όλους αυτούς που είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Ρε εσύ φίλε, δεν βλέπεις τι γίνεται έξω, δεν ακούς ειδήσεις, δεν ανατριχιάζεις με τις λεπτομέρειες που φτάνουν στα αυτιά. Δεν σε προβληματίζει το ότι χέστηκαν αν σκοτωθείς. Αλκοτέστ πουθενά, όλοι στον κόσμο τους, έξω γίνεται ό,τι να είναι. Μιλούσα τις προάλλες με ένα γνωστό μου 50, μου λέει 50 χρόνια δεν με έχουν κάνει αλκοτέστ ούτε μια φορά. Πήγα 3 μέρες στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκή πόλη, και μου κάναν 2 φορές αλκοτέστ σε 3 μέρες. Αυτό το παραμύθι με την παιδεία που το ακούω συνέχεια. Δεν έχουμε παιδεία. Οκ, δεν έχουμε παιδεία. Αλλά και σε χώρες που έχουν παιδεία, έχουν παντού κάμερα, έχουν παντού αστυνομία, έχουν κανόνες, έχουν τρόπους να τους επιτηρήσουν. Άρα μην κοροϊδευόμαστε. Χέστηκαν αν θα σκοτωθείς. Μήπως τους κάνει και... Λοιπόν, μην το τραβήξω άλλο. Δεν θα πω καλή χρονιά, γιατί δεν θα είναι καλή χρονιά. Θα είναι άλλη μια χρονιά με 700 νεκρούς και 700 τραυματισμένους και άλλους πόσους. Λοιπόν, μάγκες, δεν θα είμαστε όλοι εδώ την πρωτοχρονιά. Κάποιοι δεν θα προλάβουν. Άμα κάθε μέρα ξημερώνουμε και μετράμε πώς σκοτώθηκαν, σε ντουβάρια καρφώθηκαν, σε άλλες λωρίδες πέρασαν. Κάποιοι δεν θα είμαστε εδώ γιατί κάποιος θα περάσει με στόπ, κάποιος θα πιει, κάποιος.